Πάμε στην πανδημία του κορονοϊού τώρα, κυρίες και κύριοι, και στον Δήμο Κοζάνης. Έχουμε στο κεντρικό δελτίο του West τον κύριο Αναστάσιο Σιδηρά, τον εντεταλμένο σύμβουλο υγείας του Δήμου Κοζάνης. Κύριε Σιδηρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να δούμε λίγο την εικόνα. Την τελευταία περίοδο υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κρουσμάτων και συνεχίζει στις δύο περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλόρινας. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε τα κρούσματα να μην πέφτουν καθόλου, κύριε Σιδηρά, και 69 χθες, 105 προχθές και όσο πάμε και ανεβαίνουμε. Είναι αλήθεια, παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα των κρουσμάτων. Τα αίτια μπορεί να είναι πολυπαραγωγικά. Αυτό το οποίο υποθέτουμε είναι το γεγονός ότι οι πολίτες έρχονται από τα παραθεριστικά κέντρα στα οποία βρισκόντουσαν και όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να ακολουθούν τα μέτρα, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα τα οποία προσέρχονται μετά από τις διακοπές. Επίσης, σε συνδυασμό αυτό το γεγονός με το γεγονός ότι έχουμε αρκετές κοινωνικές εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν μετά το 15 Αύγουστο, μετά την Παναγία, ένας άλλος επιβαρυντικός παράγοντας είναι και αυτό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, κύριε Βακρατσέ, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και φοβόμαστε ότι όσο ο καιρός θα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, πιο χειμερινός, τα πράγματα θα είναι ακόμα δυσκολότερα, γιατί ευνοεί πάρα πολύ το γεγονός ότι είμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Δεν φανταστείτε όλη αυτή η εικόνα να βρισκόμαστε σε έναν εσωτερικό χώρο, η διασπορά θα υπήρχε. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί τα πράγματα θα είναι χειρότερα το επόμενο χρονικό διάστημα, αν δεν προσέξουν και μην ξεχνάτε ότι σε περίπου 20 μέρες θα ξεκινήσουν και τα σχολεία. Θα ξεκινήσουν και τα σχολεία και εκεί θα υπάρχει, εφόσον θα ξεκινήσουν διαζώσεις, γιατί αυτό δείχνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, ότι θα ξεκινήσουν διαζώσεις στα σχολεία, άρα και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Ποια είναι η εικόνα στο Δήμο Κοζάνης, δηλαδή αυτά τα κρούσματα που διαβάζω, 28, 43, 12 τις προηγούμενες μέρες, 5, 11 κλπ. Σε ποια εντοπίζονται, σε τοπικές κοινότητες, είναι μέσα στην πόλη της Κοζάνης. Τι εικόνα έχετε, κύριε Σιδηρά? Και αν υπάρχει κάποια ανησυχητική εικόνα στη Δημοτική Αρχή για κάποιες περιοχές του Δήμου. Δεν καταγράφονται περιστατικά αυξημένα σε συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες όπως έγινε κάποια στιγμή το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι καταγράφονται σποραδικά περιστατικά σε κάποιες τοπικές κοινότητες τα οποία για την ώρα δεν έπαιρνουν κάποια ανησυχία ή να θεωρήσουμε ότι θα υπάρχει ανεξέλεγκτη διασπορά. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε περιστατικά στις περισσότερες τοπικές ενότητες και βέβαια μέσα στο Δήμο Κοζάνη. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην ξεχνάμε, κύριε Βακρατσά, τη χρήση της μάσκας. Είναι η μόνη μας προστασία σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό. Όσοι δεν το έχουμε κάνει, καλό θα είναι να προβούμε στον εμβολιασμό. Είναι τα μόνα όπλα τα οποία έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μην αποθαρρυνόμαστε και λέμε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός ή αντίστοιχα έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ τα μέτρα επειδή η κυβέρνηση έχει δώσει οδηγία να μην φοράμε τη μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσουμε, τη χρήση της μάσκας ανελιπώς σε κάθε έκφανση της κοινωνικής μας ζωής. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, με τη μη χρήση της μάσκας, όταν βρισκόμαστε σε χώρους στους οποίους συγχρονίζονται άτομα, όλα αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την εξάπλωση. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα και σε επίπεδο Δήμου Κοζάνης ή γενικότερα περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό το οποίο θα συναντήσουμε τους επόμενους μήνες. Γιατί σιγά σιγά ο κόσμος θα επιστρέψει στα σπίτια, τους χώρους των διακοπών στα οποία ήταν και η διασπορά όπως καταλαβαίνετε μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Και βλέπουμε πάντως ότι στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης από τα 261 rapid test τα οποία πραγματοποιήθηκαν χθες, βρέθηκαν 15 θετικά που αφορούν σε 5 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία 29 έτη. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια, δηλαδή κολλάει εύκολα οι πιο μικρές ηλικίες. Ένας κύριος λόγος είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν, κύριε Βακρατσά, το γεγονός ότι οι νεαρές ηλικίες είναι αυτές οι οποίες έχουν προβεί στις διακοπές, οπότε δεν λαμβάνουν και τα αντίστοιχα μέτρα και φέρουν αντίστοιχα τα θετικά κρούσματα στην περιοχή μας. Ένας άλλος λόγος είναι, μην ξεχνάτε ότι είναι πόσο ευεργετικός μπορεί να είναι ο εμβολιασμός, γιατί και από τα άτομα τα οποία νοσηλεύουν το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουμε άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας. Τα περισσότερα άτομα τα οποία νοσηλεύονται χρειάζονται νοσηλεία
χωρίς βέβαια να είναι πολύ βαριά η κατάστασή τους, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Άρα αυτοί οι δύο παράγοντες επιβεβαιώνουν και αυτό το οποίο αναφέρεται σχετικά με τη θετικότητα των rapid test, τα οποία παρατηρήθηκαν. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μαμάτσου, τι εικόνα έχουμε για το νοσοκομείο, δηλαδή είναι καλοί, νοσηλεύονται βαριά περιστατικά ή είναι ήπια τα περιστατικά των ασθενών από τον κορονοϊό? Η βαριά εικόνα από άποψη νοσηρότητας που είχαμε τους χειμερινούς μήνες, η αλήθεια είναι δεν έχει παρατηρηθεί για την ώρα. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει αυτή η εικόνα. Ο αριθμός των κρουμάτων τα οποία έχουμε είναι γύρω στα 20 θετικά κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, καθώς επίσης και η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι γεμάτη. Έχει ήδη 3 κρούσματα με κορονοϊό. Σας θυμίζω ότι πριν ένα μήνα περίπου δεν συζητούσαμε καν για αυτό τον αριθμό των κρούσματων. Είχαμε φτάσει και σε μονοψήφιο στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Δυστυχώς βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση, η οποία πανελλαδικά παρατηρείται αυτές τις μέρες και γι' αυτό θα πρέπει να μην επαναπαυόμαστε. Μάλιστα. Σας ανησυχεί τώρα αυτό όμως που κάνει, που πλέον η κυβέρνηση, ότι όσοι δεν εμβολιαστούν από τους συναδέλφους σας, τους υγειονομικούς, θα τεθούν σε αναστολή? Είδαμε και μια παράσταση διαμαρτυρίες θες στο Μαμάτσιο και άλλες ανάλογες σε διάφορες δομές υγείας σε όλη τη χώρα. Στον πόλεμο, κύριε Φακρατσά, κανείς δεν περισσεύει. Ανάλογα ο κάθε ένας με τα όπλα τα οποία έχει, στην κρίσιμη στιγμή είναι χρήσιμος. Όσον αφορά τον εμβολιασμό, έγκυται στην κρίση του καθενός για το αν θα εμβολιαστεί ή όχι. Δεν είμαι υπέρ της άποψης να το επιβάλλω στον άλλον, όταν ο άλλος το βασικό είναι να έχει επίγνωση της κατάστασης. Μάλιστα. Εγώ να δεχτώ κάποιον να μην εμβολιαστεί, αλλά αυτό το οποίο θέλω θα πρέπει παράλληλα να ακολουθεί απαρέγκλητα τα μέτρα ατομικής προστασίας, γιατί η ατομική προστασία είναι και συλλογική κοινωνική προστασία. Αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό σε όλα τα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα, όμως δεν περισσεύει κανένα συνάδελφο. Ναι, γιατί δεν έχουν πιστεί αυτοί οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή? Στην πρώτη γραμμή το βιώνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να είναι και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και να είναι μέσα στους θαλάμους του COVID. Δεν βλέπουν την κατάσταση. Τι είναι αυτό που τους κάνει πίσω και δεν θέλουν να εμβολιαστούν? Κύριε Βακρατσά, μην ξεχνάτε ότι στο χέρι μας έχουμε 5 δάχτυλα τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του συλλογική βάση των βιωμάτων, της επιστημονικής κατάρτισης οποίας έχει, να έχει μία άποψη σχετικά με το αν θα εμβολιαστεί ή όχι. Το σημαντικό όμως, το οποίο θα πρέπει όλοι αυτοί οι συνάδελφοι και όλοι μας που είμαστε στον υγειονομικό χώρο, είναι θα πρέπει να προσέχουμε αυτούς με τους οποίους συναναστραφόμαστε, δίστους ασθενείς. Θα πρέπει αυτούς να προστατεύσουμε. Αν εγώ δεν θέλω να εμβολιαστώ και δεν παίρνω τα μέτρα προστασίας για τον εαυτό μου, οφείλω από τη στιγμή που είμαι σε ένα τόσο σημαντικό πόστο να σέβομαι τους ασθενείς τους οποίους θα πρέπει να περιθάλψω. Και θα πρέπει να τους προστατεύω με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα, το να μην εμβολιαστεί κάπου το αφήνω στην κρίση του καθενός. Δεν είμαι αυτός ο οποίος θα πει στο επιβάλλω, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την ελευθερία. Δεν μπορείς κάτι να το επιβάλλει. Έτσι ακριβώς, συμφωνούμε. Όμως, οφείλω, σε αυτό δεν το διαπραγματεύομαι, δεν το συζητώ, είναι οφείλουν αυτοί ακόμα και οι εμβολιασμένοι, αλλά και οι ανεμβολίαστοι, οφείλουν να ακολουθούν πιστά τα μέτρα ατομικής προστασίας. Γιατί το ότι δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατεύω αυτούς τους οποίους περιθάλλω. Εκεί είμαι κάθετος και δεν μπορώ να το δεχτώ. Το αν θα εμβολιαστεί κάποιος ή όχι, σας καταλαβαίνω, είναι πολλοί παράγοντες στους οποίους στην κρίση του καθενός το αφήνω. Όμως οφείλουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι να σέβονται. Έτσι. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και την ενημέρωση και ας ελπίσουμε να πάνε καλά. Τώρα δεν ξέρω, να το ρωτήσω και αυτό πριν κλείσουμε. Σας ανησυχεί, γιατί είδαμε κάποιες περιφερειακές ενότητες και μήπως δούμε και περιοχές να μπαίνουν σε μικρά mini lockdown? Μήπως δούμε ξανά την ΠΕ Κοζάνης με τα ποσοστά αυτά που έχουμε σε κρούσματα καθημερινά? Κύριε Βακρατσά, πραγματικά δεν αντέχουμε άλλη τέτοια διαδικασία και όσο σκέφτομαι ότι τους χειμερινούς μήνες υπάρχει αυτή η απειλή μας κοινωνία, πραγματικά με τρομάζει πάρα πολύ. Έχουμε ζήσει ένα πολύμηνο lockdown, δεν είμαστε να αντέξουμε και οικονομικά και κοινωνικά μια αντίστοιχη εικόνα.
Υπάρχει πάντα σαν ενδεχόμενο. Θα πρέπει όμως να είμαστε, ξαναλέω, προσεκτικοί. Οι ίδιοι μας, εμείς με τη συμπεριφορά μας, είναι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουμε το τι μέλη γενέστε το επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εκτός του ότι έχουμε τους λόγους υγείας που πρέπει να προστατεύουμε την υγεία μας, τη δική μας και του κοινωνικού συνόλου, το σημαντικό είναι να πρέπει να προστατεύσουμε την οικονομική ζωή, την κοινωνική ζωή. Βλέπετε, η πανδημία έχει πάρα πολλές παραμέτρους τις οποίες έχει επηρεάσει. Άρα, συνεχίζω να λέω, θα εφαρμόσουμε πιστά τα μέτρα ατομικής προστασίας με χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους. Η προσωπική μου άποψη είναι ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους και εμβολιαζόμαστε όσο γίνεται μεγαλύτερο ποστό, χωρίς όμως να το επιβάλλουμε. Το αφήνω στην κρίση του καθενός να αποφασίσει για το τι είναι καλό για τον ίδιο και για το οικογενειακό του και το κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γιατρέ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.